Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μία τάρτα. Cheesecake Red Velvet με σαντιγί. Όλα σας λέω υπάρχουν σε μία τάρτα και χρειάζεται μόλις 20 λεπτά για ψήσιμο. Γιατί? Γιατί η συνταγή είναι πανεύκολη, πεντανόστιμη και εντυπωσιακότατη. Τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά, τα έχετε όλοι στο σπίτι. Πάμε να τα δούμε και να τη φτιάξουμε. Για την τάρτα cheesecake θα χρειαστούμε για τη γέμιση 250 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 2 αυγά μεσαία, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μισό κουταλάκι του γλυκού κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα και 1 πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση 500 γραμμάρια έτοιμη ζύμη για τάρτες ψημένη, 330 γραμμάρια σαντιγί και 1 κουταλάκι του γλυκού κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα. Για το σερβίρισμα, ζαχαρωτά και κασκάς. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο βήμα της συνταγής, ουσιαστικά για να φτιάξουμε τη ζύμη της τάρτας, το έχω λίγο έτσι προσπεράσει, γιατί ξέρω ότι έχω δείξει πάρα πολλές φορές πώς να φτιάξετε ζύμη και εσείς για τάρτα. Σε περίπτωση που ψάξετε στο Google ζύμη για τάρτα γλυκιά Άκης Πιτερζίκη, σας βγάλει πρώτο το βιντεάκι που μπορείτε να τη φτιάξετε τέλεια και πάρα πολύ εύκολα. Αλλά έχετε και άλλες εκδοχές. Η δεύτερη εκδοχή είναι να πάρουμε μία ζύμη έτοιμη για τάρτα και να τη βάλουμε και να την ψήσουμε. Η τρίτη εκδοχή είναι να πάρουμε μία ζύμη κουρού που μπορούμε να βάλουμε και να φτιάξουμε την τάρτα μας. Και η τέταρτη εκδοχή που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά με τον ίδιο τρόπο που φτιάχνουμε ένα cheesecake, να τρίψουμε λίγα μπισκότα μαζί με λίγο βούτυρο και να φτιάξουμε μία τάρτα, μία βάση ουσιαστικά με μπισκότα και βούτυρο. Οπότε διαλέγουμε και παίρνουμε. Διονύση, εσύ τι θα παίρνες? Το μπισκότο. Το μπισκότο, που είναι εύκολο. Εσύ? Μπισκότο. Εσύ? Και εγώ μπισκότο. Εγώ να σας πω ότι έκανα μία παραδοσιακή συνταγή για τάρτα, η κλασική αυτή στο ίντερνετ που υπάρχει. Οπότε κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, σκοπός είναι να φτιάξετε τη συνταγή όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Σίγουρα με το κομμάτι μπισκότα βούτυρο είναι πιο εύκολο. Και σίγουρα και αυτή η διαδικασία, εφόσον την έχετε κάνει μία-δύο φορές, είναι και για εσάς εύκολη. Δεν είναι κάτι το να φτιάξει μία ζύμη τάρτας. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Θα φτιάξουμε μία γέμιση Red Velvet Cheesecake. Που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τι, Διονύση? Κρέμα. Τυρί κρέμα οπωσδήποτε. Για να φτιάξουμε ένα cheesecake γλυκό, οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε τυρί κρέμα και πρέπει να πάρουμε την καλύτερη ποιότητα τυρί κρέμα που μπορούμε να πάρουμε. Γι' αυτό και εγώ στη συνταγή χρησιμοποιώ φρέσκο τυρί κρέμα Άρλα, που έχει κρεμμώδη υφή, γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% αγνά φυσικά συστατικά. Λοιπόν, θέλουμε μία συσκευασία, 250 γραμμάρια, εδώ, όπως είναι, αδειάζουμε σε ένα μπολ. Σας είπα, θέλω να σας κάνω τη ζωή εύκολη, όχι δύσκολη, οπότε όντως. Και εγώ μια τέτοια τάρτα θα έφτιαχνα, άμα ήθελα να φτιάξω κάτι γρήγορο και εντυπωσιακό για κάποιον, κάποια ή ακόμα και για τους φίλους μου. Οπότε, βάζω μέσα το τυρί κρέμα, ρίχνω μέσα την άχνη ζάχαρη, εδώ. Τι άλλο πρέπει να ρίξω μέσα? 2 αυγουλάκια. Αυτό. Ναι, πώς θα δέσει αλλιώς η τάρτα. Να σου πω ότι σε τέτοιες συνταγές συνήθως βάζουμε περισσότερο κρόκο, λιγότερο ασπράδι, αλλά εδώ πέρα επειδή θα ψηθεί πάρα πολύ λίγη ώρα μέσα στο φούρνο, δεν χρειάζεται. 2 αυγουλάκια 50 είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για να γίνει η συνταγή μας τέλεια. Και λίγο βανίλια για τη γεύση. Εδώ. Επίσης, για να την κάνουμε red velvet, τι πρέπει να ρίξουμε, φίλε Διονύση? Χρώμα! Τι χρώμα? Κόκκινο! Δεν ήταν κόκκινο! Πάμε, Μπελέση! Κάτω χρώμα, σειρά μου! Να χάσουμε. Και μετά. Και. Μετά από αυτό, έβαλα το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής και έσταζε. Και έτσι όπως έσταζε, κάνε σήματα πολλά, όχι? Ναι. Ναι. Να βάλω και λίγο αλατάκι. Και δεν βάζεις. Και να κάνω μία ανακεφαλαίωση. 250 γραμμάρια τυρί κρέμα άρλα, λίγο άχνη ζάχαρη, 2 αυγά βανίλια, χρώμα ζαχαροπλαστικής κόκκινο, γιατί όχι λίγο αλάτι. Και να πάρω ένα σύρμα να ανακατέψω. Εδώ. Ούτε μίξερ, ούτε διαδικασίες, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα μπορείτε να φτιάξετε κάτι εντυπωσιακό. Και ακόμα δεν είδατε τίποτα. Στο τέλος, έτσι όπως θα το σερβίρω, όντως θα καταλάβετε ακριβώς ό,τι λέω. Οπότε αρχίζω να ανακατεύω λίγο τα υλικά. Το χρώμα ζαχαροπλαστικής θα δω άμα μου έχει δώσει αρκετό χρώμα. Οπότε μην το παρακάνετε στην αρχή και βγει πατζαρένιο. Θέλουμε να βγει ωραίο sexy red velvet. Όχι πάρα πολύ sexy. Τόσο όσο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα τι θέλω να δω. Θέλω να δω να διαλυθεί τελείως η άχνη ζάχαρη, να διαλυθούν τελείως τα αυγά, να διαλυθούν όλα τα υλικά και να γίνει το λεγόμενο incorporate. Καλά, εντάξει, τώρα εντάξει. Εντάξει. Ερώτηση, θα θέλετε κι άλλο κόκκινο ή όχι? Δεν βλέπω εγώ. Έλα, γόρι μου, να δεις. Κάνω ένα κορδόν, καλά είναι. Είσαι καλά, εγώ πιστεύω ότι θέλει ακόμα.
Παιδιά, είναι οριακά λίγο πορτοκαλί, έτσι όπως είναι. Δηλαδή, εγώ εκ των πραγμάτων θα βάλω λίγο ακόμα κοκκινάκι, εδώ. Λίγο, λίγο, κοίταξε, εδώ. Ίσα-ίσα. Γι' αυτό το λόγο στη συνταγή τη ζαχαροπλαστική είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε πάστες από χρώμα και όχι υγρό, γιατί δεν αλλάζει τη σύσταση στα μείγματα. Στην περίπτωση που βάζουμε υγρό, πάντα μα πάντα προσθέτει περισσότερο υγρασία. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω εδώ. Και τώρα πώς το βλέπεις, φίλε Διονύση? Δεν το βλέπω. Ελά, αγόρι μου, δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Γίνε λίγο επαγγελματίας. Θα έπρεπε να έχεις ένα καθρεφτάκι εδώ πάνω για να βλέπεις ακριβώς τι κάνω. Άμα ήσουν επαγγελματίας. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι, ρίχνω όλη τη γέμιση cheesecake μέσα, εδώ. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Πόση ώρα θα ψήσουμε? 20 λεπτάκια. Το είπα και πριν, 20 λεπτάκια, στον τίτλο της συνταγής, στην έναρξη της συνταγής. Θέλουμε 20 λεπτά στους... 160. Μπράβο, 160. Λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να βάλετε στους 140-150 βαθμούς και να ψήσετε λίγο παραπάνω. Γενικά, πάνω από 160 δεν θέλουμε, γιατί... Γιατί θα ψηθεί πολύ το αυγό, θα σπάσει και ίσως να μυρίσει. Θέλουμε κάτω από 160, όση ώρα πάρει μέχρι που να σεταριστεί το μείγμα μας. Σε 20 λεπτά στο 160 θα είναι έτοιμο, αλλιώς στο 150 ή 140 θέλει 30-35. Οκ. Συνήθως δεν βάζουμε και πάνω από 160 βαθμούς, γιατί, Διονύση? Για να μην χαθεί το χρώμα. Όσο περισσότερο θερμοκρασία, τόσο μαυρίζει από πάνω και φεύγει το κόκκινο. Οπότε, άμα έχετε αμφιβολία για το φούρνο σας, βάλτε 140 και αφήστε όση ώρα πάρει μέχρι που να δέσει το μείγμα σας. Το πιάσαμε, Διονύση? Άρα, τι είναι καταστροφικό για το χρώμα? Η θερμοκρασία. Η μεγάλη θερμοκρασία. Να δώσω μία μπουνιά στην πετσέτα. Uppercut. Street Fighter. Είμαι ο Μπλάνκα. Λοιπόν, και το γλυκό μας είναι έτοιμο. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο ωραίο που έχει γίνει. Είναι μαλακό, το βλέπετε. Είναι cheesecake, πρέπει να είναι αφράτο, βελούδινο, σεξι, πάρα πολύ ωραίο. Και έχω ετοιμάσει μια σαντιγή που θα την κάνουμε λίγο ιδιαίτερη. Πώς? Παίρνουμε ένα κορνέ, εδώ. Βάζουμε μέσα στη μητούλα. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Γυρνάμε ανάποδα το κορνέ. Βγάζουμε το μέσα έξω. Γιατί, φίλε Διονύση? Για το... Σαντιγή. Μπράβο. Αχ, δεν θα μάθεις ποτέ. Ένα τραγούδι μπελέσει, δεν θα μάθεις ποτέ. Δεν θα μάθεις ποτέ. Και μετά? Πόσο πόνεσα και κλάψα. Αυτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ άλλο πια με αυτόν τον Διονύση. Κοίταξε τι θα κάνω μπελέσει. Θα πάρω λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής εδώ. Λίγο πάστα. Πάστα, ε. Ναι. Θα απλώσω από τη μέσα μεριά του κορνέ. Ναι, αλλά όχι με σαντιγή, με μαρέγκα. Κοίτα εδώ, πώς μπορείς να κάνεις ενδιαφέρον το όλο κομμάτι με ένα πινέλο, εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ, μέσα, παντού. Αλείφουμε καλά με το πινέλο, εδώ να πάει παντού. Και ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε λίγα νερά μέσα στη σαντιγή. Πολύ απλά τώρα, έτσι όπως είναι. Ξαναβγάζω το μέσα έξω, εδώ. Δεν θέλω να το παρακάνω, έβαλα λίγο χρώμα, δεν έχω βάλει πολύ. Εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ, Διονύση, θα περίμενα να μου δώσεις αυτές τις απαντήσεις, αφού τις ξέρεις. Ε? Δεν τις ξέρεις, τελικά. Δεν τις ξέρεις. Αυτό ήταν θεσσαλονικιώτικο, δεν το λέτε έτσι, ε? Αυτό το ξέρεις που τον μπερδεύω όλη την ώρα, το λέω, μ' αρέσει. Ξέρεις, δεν ξέρεις. Μα το σωστό δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το σωστό? Το ξέρεις. Ναι, ναι. Εγώ το λέω ξέρεις. Δεν πειράζει όμως. Είμαι καλό παιδί. Καλός είμαι. Λοιπόν. Έτσι όπως είναι, θα κόψω εδώ πέρα λίγο το κορνέ μου. Έλα εδώ, μύτη. Μη βαφτεί, Σάκη. Θέλετε να το πάμε ατομικά ή οικογενειακά? Οικογενειακά τώρα. Και έτσι όπως είναι, πολύ απλά. Θέλετε να κάνω μυτούλες ή να το αλυψόλο? Ό,τι θες. Τι? Όπως θες. Μυτούλες. Εσύ είσαι ο καλύτερος. Εδώ, εντυπωσιακό. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει το γλυκό μας. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Και όντως έχεις κάνει ένα cheesecake όνειρο. Εδώ πέρα έχει λιγότερο χρώμα, δεν πειράζει. Και να μην είναι 100% κόκκινο παντού, είναι φανταστικό. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Έχω πάρει λίγα κασκάς εδώ, γιατί... Στην περίπτωση που θες να το κάνεις πιο ρομαντικό, γιατί είναι μια τάρτα που μπορείς να βγάλεις στο τέρι σου, στην Βαλεντίνα σου ή στο Βαλεντίνο σου, μπορείς να το κάνεις πιο ιδιαίτερο, γιατί είναι μια τάρτα που μπορείς όντως να βγάλεις για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, σωστά. Επίσης μπορείς να τη γυρνάς και να ρίχνεις κασκάς και να το παίζεις πάρα πολύ μάγκα στη τελευταία στιγμή. Έτσι το πω αυτό. Γιατί είμαι σίγουρος κάτι τέτοια πιάνουν πάρα πολύ στο Διονύση. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε ένα ωραίο κομμάτι. Εδώ. Κασκάς. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε να κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι. Μπελέσει, θες κάποιο συγκεκριμένο? Όχι, όποιο θες εσύ. Εγώ δεν έχω θέμα. Έχεις να το αφαιρεώσει κάπου το κομμάτι που θα κόψω? Δεν μπορώ να το πω. Το πίτσα θα το αφαιρεώσω. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελες δηλαδή σε κάποια γυναίκα που σε περιμένει να πας σπίτι? Αχ, τέτοια λες. Είσαι εσύ ένα. Καλά, και αυτή η γυναίκα σου, Μπελέση, είναι υπέροχη. Να τη δώσουμε χαιρετήματα. Κοίτα εδώ, φασάρα. Φασάρα, όχι αστεία. Τάρτα, cheesecake, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστική. Όπως σας είπα, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε πάνω για να την κάνετε έτσι πιο αγαπησιάρικη. Τύπου κασκάς, καρδούλες, εδώ να θυμίζει λίγο Αγίου Βαλεντίνου. Μοναδική συνταγή, πανεύκολη, σωστά. Μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Μπορείτε να κάνετε κάτι εντυπωσιακό πραγματικά με το τίποτα. Γιατί, γιατί θα, θα ακολουθήσετε τη συνταγή μας. Αυτό. Εντάξει. Ωραία. Για την τάρτα cheesecake, σε μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη άχνη, τα αυγά, το εκχύλισμα βανίλιας, το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, αλάτι και ανακατεύουμε. Σε φόρμα με έτοιμη ψημένη βάση για τάρτες, βάζουμε τη γέμιση, ψήνουμε για 20 λεπτά, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Χρωματίζουμε εσωτερικά μία σακούλα ζαχαροπλαστικής με το κόκκινο χρώμα και βάζουμε μέσα τη σαντιγί. Απλώνουμε πάνω από την τάρτα και σερβίρουμε με ζαχαρωτά και κασκάς. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να μοιραστώ ένα κομμάτι με τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον Διονύση. Διονύση, έλα εδώ. Έλα εδώ, αγόρι μου. Δεν έπρεπε. Κοίτα εδώ μία κομματάρα που σου έβγαλα. Εντάξει, μπορείς να κάνεις μετά ένα Insta story. Νόμιζα ότι θα μου δίνεις αυτό. Ω, μα θες πάρτε. Κάνεις ένα Insta story και θα πεις στη γυναίκα σου, μωρό μου, δες τι σου έφτιαξα σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Α, θες να συσταγήσω κιόλας? Όχι, θέλω να μου... Ναι. Ευχαριστώ, μα. Καλιά. Πες, δεν είναι μοναδική. Είναι, ρε, cheesecake. Κοίτα. Αυτό το κάνω εγώ, αλλά η μαγκιά να το κάνεις χωρίς να βλέπεις. Μπήκε. Ναι.